Χάου, αυτή τη φορά εμείς όχι λύσουμε. Εγώ δεν λέει αστείο. Που έκρυψε πρικίπισσα τη γριλίλη. Από πλάκα άλλο τίποτα. Ούτε χρυσάφι έχουμε, ούτε τροφή. Και ο Ράτκλιφ κάθεται στη σκηνή όλη μέρα και κλαίει τη μοίρα του. Έπεσα και προσγειώθηκα με τον... στον πάγο. Ναι, πολύ γλιστράει. Είναι στη φύση σας. Όμως παρά την ανικανότητά σας, θα τελειώσετε αυτό το τούνελ στην ώρα του. Ό,τι κι αν συμβεί. Συγχαρητήρια, κύριε. Βρήκατε το στρατό των Ούνων. Μπρος! Πείτε στον αυτοκράτορα να στείλει το στρατό του. Είμαι έτοιμος. Εγώ δεν θέλω γίχλο μου αρχηγού σου. Γιατί δεν πλέει εκείνος αλμυρό νερό για να με δει. Το πείσμα της μητέρας σου έχεις, κόρη μου. Προσέξτε! Ο Βλίμ θέλει μείνει εδώ. Ακούστε όλοι, θα αποφύγουμε τους ξένους. Εσύ ρισκάρεις την ασφαλειά μας, εγώ όχι. Προστάτευσε την οικογένεια και μείνε μακριά τους. Ξανασυναντιόμαστε, Lightyear, για τελευταία φορά. Όχι, Buzz. Εγώ είμαι ο πατέρας σου. Εγώ τάξη σου λέω ότι έχεις φινέτσα. Αυτή είναι η φίλη σου. Μόνο σε διαγωνισμό χαμένο θα νικήσετε, φίλε. Για να φτιαχτεί ένα πολυτελές πλοίο θα πάρει... 6 μέρες. Αλλά για τους θεούς, 3 μέρες. Θα απαγάγω και 1000 παιδιά για να κρατήσω την εταιρεία. Θα ξεφορτωθώ όποιον μπει εμπόδιο στον δρόμο. Αφού ο μπαμπάς του έχδαρε τη μισή αγέλη μας και φοράει το δέρμα της για να συσταθεί, οφθαλμόν αντί οφθαλμόν, δεν νομίζεις. Μη μιλάτε έτσι για την καπετάνισά μας. Σαν κι αυτή δεν θα βρείτε σε κανένα γαλαξία. Μην υποτιμάς την νοημοσύνη μου. Τσαντίζομαι. Τώρα πες μου, πού ή ναι. Σε καλέσαμε στην κορυφή του όρους Γουαναχοκαλούγκι για να ενωθείς με τους αδελφικούς δεσμούς του ενιδρίου μας. Θα έλεγα ότι ήταν όταν έριξα εκείνο το δέντρο που μου έκρυβε τη θέα από τη σπηλιά. Τώρα έχω μια οικογένεια σκιούρους στη σπηλιά μου. Είσαι πολύ καλός. Δεν ξέρω πώς έφτασες εδώ, αλλά μείνε μαζί μου και μπορεί να σ' αρέσει η άλλη πλευρά του νόμου. Το όμορφο πόνι θέλει να παίξει στο κάστρο! Όμορφο πόνι! Να σε καλό! Λεφτά, 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 λεφτά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, Μπομπ. Εκτιμούμε αυτά που έκανες τότε, αλλά εκείνες οι μέρες πέρασαν. Από εδώ και μπρος είσαι μόνος. Δεν βλέπεις ότι διασκέδασα. Θα έπρεπε! Για ένα λεπτό. Ούτω! Αυτό δεν είναι πουλί! Όχι, 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 όχι! Οι άνθρωποι δεν μας συμπαθούν καθόλου! Ω, δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά σου! Θα σε προσέχω εσένα, λιμοκοντόρε! Μόνος περιορισμός είναι η ψυχή σας. Πιστέψτε με, όλοι μπορούν να μαγειρέψουν, πως μόνο οι γενναίοι γίνονται σπουδαίοι. Ομιλούσα μέλισσα! Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι σαν ολογραφική ταινία κινουμένο σχεδίο χολιγουντιανό τρίκ! Ιδού, ο Τάι Λάγκ. Μήπως πάτησα την ουρά της γατούλα. Εσύ, εγώ και οι φίλοι σου να πάρουμε το σκάφος. Να ψαρεύουμε κάθε μέρα. Και αν είναι χάλια το νησί μας, θα το καθαρίσουμε μόνοι μας. Από το μέτρο, μαν. Για να μετράς κάθε λεπτό των 85 συσοβίων σου. Δεν πίστευα ότι ο μέτρο, μαν, ήταν χερέκακος. Εμπρός, ζήσε τον ήρωα σου. Έγινε. Το δικό σου είναι εφιάλτης. Σ' αυτή μιλούσα. Καταστρέψτε το όπλο και φέρτε τον άρχοντα σε ένα δικαστή. Όλα γίνονται, δράκε πολεμιστή, όταν κατακτήσεις την εσωτερική γαλήνη. Πολύ καλά τότε. Αν ένα γόρι μπορεί να έχει ένα σκύλο, δεν βλέπω το λόγο να μην μπορεί ένα σκύλος να κάνει το ίδιο. Φίλε, δεν είναι ψαροταβέρνα. Οι φίλοι σου είναι καλά. Είναι νοσοκομείο ψαριών. Η κυρία διευθύντρια λέει: θα διασωθεί, θα αποκατασταθεί και θα απελευθερωθεί. Θα βγει στο πικεφί. Κάτι ξέρουμε εμείς. Ρινίτιδα. Ανεμία. Μας έκαναν καλά και μας άφησαν. Ναι, μια χαρά. Μην ανησυχείς για. Τζέρο! Κύριε του! Άντε γρήγορα! Κάτω! 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 Κάτω!